Παντού έχει από κάτω δαμένους ναούς, αρχαία, ξέρω εγώ, σπίτια κτλ. Ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Και νομίζω ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει αλλάξει. Αυτό που πάει να γίνει, αυτό είναι το δικό μας το πρόβλημα και έχουμε στο διατάφτα, είναι ότι με την κατάχωση θα ακολουθήσουν άλλες εργασίες, θα βάλουν από πάνω τσιμέντα, αντιστηρίξει τι άλλο θα κάνουμε, θα ξεχαστεί, ο κόσμος κάπου θα καυτεί και σε κάποια στιγμή θα βγει μια οικοδομική άδεια. Όπως βγήκε το 2003, υπάρχει ΦΕΚ, το ξέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το έχει το ΦΕΚ αυτό, με υπουργική απόφαση και άδεια οικοδομής. Δεν ξέρω τότε με για ποιους λόγους σταμάτησε. Δηλαδή αυτή είναι η ιστορία. Και ξαναπάμε εκεί. Λοιπόν, θέλω να σας πω και με τον κύριο Αλευρόπουλο εδώ, που είναι κάτοχος της περιοχής, συζητήσαμε με όλο τον κόσμο, με όλους τους μηχανικούς και όλοι μας διαβεβαίωσαν ότι η αυτοκατάκωση δεν είναι λύση. Δηλαδή δεν φτάνει που θέλουν να ξαναπάνε στη λύθη και στην οικοδομή, είναι ότι αυτό που κάνουν δεν είναι καμία, δεν είναι τίποτα. Η υπουργική απόφαση επικαλείται την προστασία των όμορων οικοδομών από επικινδυνότητα, από σεισμούς κτλ. Η κατάχωση, οι περισσότεροι μηχανικοί γελούσαν, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της επικινδυνότητας των δύο όμορων οικοδομών. Σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, από ό,τι μας είπαν, θα δημιουργήσει προβλήματα και στο μνημείο, το οποίο θα καταστρέψει σε μεγάλο βαθμό, και στις οικοδομές, διότι θα μαζεύει τα νερά κάτω, τα οποία θα περνάνε στα θυμία των οικοδομών. Οπότε γιατί το κάνεις. Γιατί το κάνεις. Και για να αποφύγεις τα λεφτά, τα όποια θέλει, γιατί για να κάνεις κάτι σοβαρό χρειάζεται, δεν κρίμα, πώς θα γίνει. Λοιπόν, και για να ανοίξει αυτό το δρόμο της επιστροφής στο παρελθόν και στη λύθη. Θα σας διαβάσω μετά που ακούσατε και τον κύριο καθηγητή και τον κύριο Αλευρόπουλο που τρέχαμε όλο αυτό το δρόμο μαζί στην περιοχή αυτή και όχι μόνο. Θα διαβάσω ένα ψήφισμα όπως είχαμε κάνει και ένα ψήφισμα το 2009 που θα το στείλουμε παντού.